Τα έχω συνηθίσει συνήθως να ασχολούμαι με asset management, αλλά όχι στο χώρο της ναυτιλίας. Θα ήθελα να μας δώσετε την εικόνα που επικρατεί αυτή τη στιγμή, ποιες κινήσεις γίνονται, αν γίνονται κινήσεις και πού τοποθετούνται οι περισσότεροι αυτή τη δεδομένη χρονική στιγμή. Καταρχήν, μετά την πτώση της Lehman Brothers υπήρχε απίστευτη εκροή κεφαλαίων από τα funds τα οποία εξειδικεύονται στην ναυτιλία, είτε είναι private equity είτε είναι funds σαν τα δικά μας τα οποία εξειδικεύονται σε listed εταιρείες. Πολλοί από τους ανταγωνιστές μας είχαν πάρα πολύ μεγάλες αρνητικές αποδόσεις, δεν μπόρεσαν να κάνουν bounce back στο performance, οπότε τα flows συνεχίστηκαν, τα outflows συνεχίστηκαν και τώρα έχουν μείνει στην ουσία δύο παίχτες, το Taft & Oceani και εμείς. Είναι πάρα πολύ challenging το environment. Μετά το clear short story το οποίο υπήρχε μετά το 2010 και το 2011, αυτή τη στιγμή δεν έχει μείνει και κάτι αξιόλογο του go short. Αυτοί που έχουν πρόβλημα είναι ούτως ή άλλως κοντά στο μηδέν. Το recovery της ναυτιλίας είναι highly questionable. Είναι ένα από τα βασικότερα debate και στα φετινά Ποσειδόνια που βλέπουμε. Τα returns δεν είναι εκεί, οι αξίες συνεχίζουν να πέφτουν, οι εταιρείες έχουν προβλήματα με το balance sheet. Άρα και στη δικό μας το χώρο αυτό έχει κάποιο αντίκτυπο και έχουμε, βασιζόμαστε σε επενδυτές οι οποίοι έχουν longer term view για τον κλάδο, τα λεγόμενο πιο sticky money και δεν είναι τόσο speculators, όπου προσπαθούμε με long short strategies να κάνουμε preserve το capital ώστε όταν when things get better to really generate substantial returns. Άρα είμαστε όλοι, μπορώ να πω, σε ένα defense mode. Μάλιστα. Τώρα σχετικά με τις listed companies στη Νέα Υόρκη, τι γίνεται εκεί? Βλέπουμε και εμείς από την Ελλάδα, παρακολουθούμε την πορεία τους, υπάρχουν προοπτικές ανάκαμψης? Καταρχήν, δεν πρέπει να κοιτάμε όλες τις ναυτιλιακές εταιρείες, όχι μόνο στη Νέα Υόρκη, είναι 120 περίπου listed εταιρείες across the world. Κατά τη γνώμη μας, περίπου το 50% είναι theoretically bankrupt. Δυστυχώς, γιατί αναπτύξανε πάρα πολύ τους στόλους τους με πολλά δάνεια μεταξύ 2005 και 2008. Δυστυχώς υπάρχουν αρκετές εταιρείες και στο Nasdaq και στην Αμερική οι οποίες ακολουθήσαν αυτή τη στρατηγική. Θεωρούμε ότι είναι extremely tough to recover without taking serious decisions. Συγγνώμη για τον Greenglish, αλλά έτσι όπως μου είπατε. Έχουμε φτάσει στο 2012, το 2013 είναι πια η χρονιά των αποφάσεων για τις προβληματικές εταιρείες. Πρέπει να κάνουν recapitalize το balance sheet, πρέπει να κάνουν issue equity σε καινούριους investors και καινούργιοι investors όπως είμαστε εμείς θέλουμε να μπούμε φτηνά. It is as simple as that. Άρα είναι πλέον η χρονιά, το 2012 και το 2013, που πρέπει να λυθούν αυτά τα προβλήματα. Όλοι κερδίσαν αρκετό χρόνο μετά τη Lehman, το 9, 10 και το 11, κερδίσαν χρόνο με τις τράπεζές τους, κερδίσαν λίγο χρόνο με τους επενδυτές, η υπομονή όμως έχει εξαντληθεί, οι αξίες των πλοίων συνεχίζουν να πέφτουν και πρέπει να υπάρξει λύση.